η παράσταση που είδαμε πριν από λίγο από το Theory ήταν συγκινητική και πράγματι η αγάπη που δείχνουν οι κάτοικοι από το Theory, την Απολωνία, από τις Σιρακούσες, από το Παλατζόλο, η αγάπη που δείχνουν για την Ελλάδα, για το αρχαίο ελληνικό θέατρο και για την κόρη του, είναι συγκινητική. Και ήταν υποχρέωσή μου να φέρω όλους εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα τρία που ανέφερα προηγουμένως στην Κόρινθο. Και πράγματι, το πρώτο φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικό Αρχαίου Δράματος, έχει εξαιρετική επιτυχία στην Κόρινθο. Γίνεται ένας θεσμός και πράγματι αυτό θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι αξίζει να το παρακολουθήσουν όλοι οι Κορίνθοι όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο, από το διαδίκτυο, γιατί εκεί θα πάρουν πολλά μηνύματα και μέσα από το δράμα, από αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες τραγωδοί είχαν περιγράψει και αλλά από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, νέοι, γιατί ελπίζουμε και περιμένουμε πολλά από τους νέους και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Επένδυση στον πολιτισμό σαν τουριστικό προϊόν παράλληλα. 2-1. Είναι πολλά τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτή την πρωτοβουλία που είχαμε σαν Δήμος Κορινθίων. Ο πολιτισμός, η επαφή με το εξωτερικό, με πολλές χώρες, με πολλές πόλεις, αλλά ταυτόχρονα και η ανταλλαγή, γιατί θα πάμε και εμείς στις περιοχές που ήταν παλιά αποικίες της Κορίνθου και έχουν και αυτό το ενδιαφέρον, το τουριστικό που αναφέρατε, το οικονομικό, δηλαδή ανανεώνουμε και ισχυροποιούμε τις σχέσεις που είχε η Κόρινθος με τις αποικίες της. Κάτι που βάλατε στόχο από την πρώτη στιγμή της θητείας σας. Θα το δείτε και αύριο στο συνέδριο που έχουμε την τρίτη ημέρα, πόσο η Κόρινθος πλέον παίρνει τη θέση που της αξίζει στο στερέωμα και στο δίκτυο των αποικιών της. Και είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει και με συγκινεί και με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Ουσιασμός, συγκίνηση, τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Η δουλειά τους εξαίσια, έχουν πραγματικά μορφήσει για αυτό το αποτέλεσμα. Τα βλέπουμε χαρούμενα, τα βλέπουμε να μιλάνε αρχαία ελληνικά, να μιλούν τη γλώσσα μας, να προσπαθούν και έχουμε πάλι το σπόρο για κάτι καταπληκτικό στο μέλλον. Ήδη ξεκινήσαμε. Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Ατε Ρενές διώδον τε βέπαρι φλόαι. Εμείς διαλέξαμε αυτό το έργο. Γιατί είναι δικά σας, από το Κόρινθο. Από την Κόρινθο. Και το πρώτο αυτό. Το δεύτερο, η κοπέλα, η Βάιζα. Το δεύτερο, το κορίτσι. Βάιζα και Λουάν Μεντέαν. Το κορίτσι που παίζει την Μίδια. Περμεντήμι την, σε γιάστημι, μπορείτε έδεση νατούρ μου δούκ ταμά Μεντέαν. Ταιριάζει πάρα πολύ με το ρόλο, το κορίτσι που παίζει το... Τη Μίδια. Δεν σιγουρίστε να τη γύρω δίνει και ένα τραγεδί τη μάτα μοδά. Είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγεδί. Έργα τραγωδίας. Έργα τραγωδίας. Είχαμε το μυστήρα. Και πιο δύσκολο έργο, πολύ δύσκολο έργο. Ο Περπότσιμ και τα μπάια, ο Περπότσια, ο Περσαναλής, τα μπάια, η Τσίκνο Φρήμαν, είναι φίλοι πακ μοντέρνε, τα 20ετία κλασί και με μοντέρνε. Προσπαθήσαμε να δώσουμε μια έμφαση στις νέες εποχές. Δεν εντόει και αρήτων και λίμι. Πιστεύω ότι φτάσαμε από το... Φτάσαμε εκεί που θέλαμε. Δηλαδή, πόσα χρόνια δουλεύατε αυτό το έργο? Ποιον? Πόσο καιρό δουλεύατε αυτό το έργο? Με ποιον? Με την ομάδα αυτή. Τρία εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες. Είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένα μήνα. Είναι μέρος του σχολείου αυτή. Γιατί ήταν εντυπωσιακό αυτό που είδαμε. Κάνε. Όχι, αυτό όχι, αλλά και ο ιό. Αυτό όχι. Μπορεί να σχολεί, μπορεί να αντικειτέτη. Στη σχολή το διδάσκουν. Αντικειτέτη. Έχουμε την καλή τύχη που έχουμε την Απολωνία κοντά. Μπράβο, είναι η πόλη που έχει αντικειτέτη. Έχουμε πολλά κοινά και είναι ένα. Και μια χιουτέζ και χιουτ αντίκ και χιουτ Απολωνία. Έχουμε μια πόλη που είναι η Απολωνία, που είναι αρχαία πόλη. Είναι 5 χιλιόμετρα κοντά μας. Τα παιδιά αυτά, τι ηλικίες είναι? Φαρμόσε η ανατομία.
15 χρονών. 15 χρονών. 15, ναι, 16 εκεί. 16 εκεί. Και έχουν δουλέψει σε μια τέτοια παράσταση. Με πάρα πολύ όμορφα. Βέβαια. Η σημασία που έχει να παίζουν αυτά τα έργα εκτός από την πόλη τους, να έρχονται σε μια άλλη χώρα και να παίζουν αυτές τις παραστάσεις. Ευχαριστούμε. Ρωσία και κάτω. Ναι. Κάνει καλό και σε. Ναι, γιατί σε πάρει, Μεντόιμ, Μεντόιμ και Μαρδένια τώρα. Μην τις διβάνετε για σούμ τη μοίρα. Πρώτα απ' όλα πιστεύουμε ότι οι συνδέσεις που έχουν οι δύο χώρες είναι πολύ δυνατές. Δεν ψέμαστε θέμη, πακασούμ και εμείς την ίδια την ιστορία. Γιατί να μην λέμε ότι έχουμε την ίδια ιστορία όλοι. Δεν. Και λίμι και φεστιβάλι. Ο σκοπός του έργου είναι να ενώσει τους λαούς. Απολωνία, κουνέι το έμπρεσιο τέτοι θεμελού αρνά κορίνθαση δε κορκούρας. Γιατί η Απολωνία είναι μια πόλη που έχει... Και ο θεμελούα. Που έχει ξεκινήσει από τους Έλληνες πριν 3.000 χρόνια. Οι λαοί είναι. 2.700. Οι λαοί είναι αγαπημένοι, οι λαοί είναι ενωμένοι. Να είμαστε στόχοι. Λαοί ενωμένοι, λαοί αγαπημένοι. Και έτσι σήμερα φαίνεται αυτή η αγάπη. Αυτό είναι βεβαίως. Εμείς και εσείς για μένα είμαστε ένα. Εμείς και εσείς. Είμαι αδέρφια. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, αδέρφια δεν είναι. Πιο πολύ από αδέρφια.